σας πάω στον εξοδικαστικό και το νέο νομοσχέδιο. Γιατί μπήκε στην διαδικασία της διαβούλευσης το θέμα που έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, διαφημίζεται, πολυδιαφημίζεται, ο οποίος νέος εξοδικαστικός μηχανισμός θα αντικαταστήσει, λέει, σταδιακά όλες τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλών και τους κανόνες συμπεριφοράς για τους servicers. Αυτό τουλάχιστον φιλοδοξεί να φέρει αυτό το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ που τίθεται σε διαβούλευση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους servicers, σε ό,τι έχει να κάνει με τα funds, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, έτσι, servicers, η διαχείριση των δανείων από που γίνεται, όλο το τελευταίο διάστημα ακούγαμε πάρα πολλά. Μάλιστα πρόσφατα μιλούσαμε και με την κυρία Μελάκη, η οποία μας μιλούσε για πραγματικά συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες σε βάρος των δανειοληπτών και των κόκκινων δανειοληπτών. Οι κανόνες συμπεριφοράς θα τεθούν, λέει, σε εφαρμογή από το Μάρτιο του 2024, όπως διάβαζα, και μάλιστα προβλέπουν πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ, αλλά και αναστολή λειτουργίας τους εάν δεν συμμορφωθούν όπως υποχρεούνται. Έτσι καλούνται να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών, να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμητη επιρροή και να σέβονται, να γνωστοποιούν στον δανειολήπτη εγγράφως σε γλώσσα σαφή και κατανοητή μετά από οποιαδήποτε μεταβίβαση πίστοσης και πάντα πριν από την πρώτη ίσπραξη οφειλών, αλλά και όποτε ζητείται από τον δανειολήπτη στοιχεία για τις αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την κίνηση και τα στοιχεία του λογαριασμού του και τις δυνατότητες επικοινωνίας με τον servicers, να καθιερώσουν διαφανείς άμεσες και δωρεάν διαδικασίες για τη διαχείριση των καταγγελιών των δανειοληπτών, να διατηρούν τμήματα εσωτερικού ελέγχου που να διασφαλίζουν το νέο κώδικα συμπεριφοράς και επιπλέον θα έχουν το δικαίωμα να δίνουν δάνεια και να διαχειρίζονται τα ενυπόθηκα κίνητα των δανειοληπτών χωρίς να έχουν το δικαίωμα να τα αποκτήσουν. Αυτά στο νέο νομοσχέδιο περί εξοδικαστικού και συμπεριφοράς των servicers. Κυρία Μελάκη, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στην Κρήτη. Τουλάχιστον από την τελευταία επικοινωνία που είχαμε και με ξαναμιλώντας για αυτό το θέμα ακροθυγώς αφέστατα μέχρι να δούμε κάποια στοιχεία παραπάνω, όχι ότι τώρα τα γνωρίζουμε όλα, δεν είσαστε και πολύ αισιόδοξοι. Εγώ ανέφερα κάποια από αυτά τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο. Πόσο αισιόδοξοι είστε? Μελετήσαμε ακριβώς το νομοσχέδιο, αυτό που είναι υποδιαβούλευση. Ακούσαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι πράγματα, είναι δηλαδή κάτι καινούριο, το μόνο που βάζει κάποιους αυστηρότερους κανόνες που εμείς ευχόμαστε να εφαρμοστούν από τους σερβέρες και γενικά από τους πιστωτές. Βάζει καινούριους παίχτες στην αγορά του χρήματος. Εκεί είναι ένα σημείο. Κάποια θετικά πράγματα βλέπουμε, αλλά το θέμα είναι θα εφαρμοστούν, γιατί από νομοθεσία δεν πάσχουμε. Ευτυχώς στην Ελλάδα από νόμους είμαστε γεμάτοι και εμάς τους αδύνατους. Τώρα, είναι κάποια θετικά, δεν βλέπουμε κάτι αρνητικό. Το μόνο που θέλουμε να πούμε, μακάρι να εφαρμοστεί, μακάρι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν, διότι δεν εντάσσονται όλοι και εδώ είναι το λάθος, γίνεται μεγάλη διαφήμιση και πιστεύουν ο καθένας ότι μπορεί να ενταχθεί, δεν είναι εύκολο. Περισσότερο αφορά τους ευάλωτους οφειλέτες, εκείνους οι οποίοι, και πραγματικά το μιλούσαμε και με άλλους συναδέλφους σας πρωί-πρωί από την Αθήνα, ότι εντάξει, μου βάζεις μία ένα δοσολόγιο, μπορώ να το πληρώσω. Εδώ είναι το λάθος. Δηλαδή δεν γίνεται ένα μεγάλο κούρεμα, όπως δηλαδή πήρανε αυτά τα funds τα δάνειά μας 20%, 10-20%, ας δώσουμε 40%. Δεν το βλέπουμε αυτό. Αυτό περιμέναμε. Και όχι να μας λένε ότι θα μπούμε σε μια πλατφόρμα, η πλατφόρμα θα μας αφαιρέσει σύμφωνα με την αξία του σπιτιού μας, και αν δεν έχουμε σπίτι, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή ένα μπάχαλο. Δεν περιμέναμε εμείς αυτό. Περιμέναμε ένα γενναίο κούρεμα για να πούνε, κύριοι, πήρατε τα δάνεια, σας δίνουμε. Δεν λέμε να χάσετε.
Θα πήρατε κόψο χρονιά, θα πήρατε 10 με 20%, εμείς σας δίνουμε και 50%. Να τα αφήσετε πίσω και να δημιουργήσουν κάποια κέντρα τα οποία να αγοράσουν αυτά τα δάνεια και όχι να μας λένε ότι μπορούμε να δανειστούμε από καινούργιες αγορές, από καινούργους πιστωτές για να κάνουμε κάποιο κούρεμα το οποίο αυτοί οι σερβερς μας θα παρουσιάζουν από την αρχή του δανείου μας. Δηλαδή πραγματικά και τα εξώδικα που βλέπουμε δεν είναι τα πραγματικά, δεν είναι τα οφειλόμενα ποσά και εδώ πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι οφειλέτες και να απαντούν στα εξώδικα, διότι τα εξώδικα μας εμφανίζουν ποσά που είναι πραγματικά πολύ τριπλάσια από την πραγματικότητα. Και αν το δεν απαντήσουμε, πάνε πει ότι αποδεχόμαστε. Λοιπόν, είναι άλλα σημεία στα οποία και η κυβέρνηση και γενικά, γιατί εμάς δεν μας καλέσανε, μας έχουν στη διαβούλευση, αλλά σαν πολίτες, όχι σαν Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, με φωνή και με γνώση και με εμπειρία. Δεν μας καλέσανε να τους πούμε, κοιτάξτε κάτι, κουρέψε τον κόσμο τα χρήματα, δεν έχει να πληρώνει δόση. Ο κόσμος δεν έχει την επιβίωσή του, την καθημερινότητά του, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος πάσχει. Ενίκαι είναι πανάκριβα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει σε μια χαρτόκουτα να βάλει την οικογένειά του. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δουν οι πολιτικοί και πρέπει και εμείς η κοινωνία να επαναστατήσει. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά να μου ζητάνε να πληρώσω εγώ δόση. Από πού? Όταν παίρνω 600-700 ευρώ και 500 είναι το ενίκιο. Μα τι λέμε τώρα? Τα δάνεια και γενικά οι οφειλές πρέπει να κουρευτούν. Πρέπει να έρθουν στα λογικά αυτοί που κάνουν το οικονομικό, που έχουν το οικονομικό και ο κύριος Χατζηδάκης, οφείλω να τον συναντήσω και προσωπικά, γιατί εντάξει, είχε και παλιότερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, κάποια πράγματα πρέπει να τα δουν σε βάση οικονομική και όχι, ας πούμε, έτσι, φλού κάνουμε, κερδίζουν οι οφειλέτες. Τι κερδίζουν οι οφειλέτες? Να μην μας πίνουν με το καλαμάκι το αίμα μας οι σέρβερες, να μην μας πιέζουν, να μην μας εκβιάζουν. Εμείς έχουμε κάνει και καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, που οι σέρβερες κάθε μέρα οχλούν και ενοχλούν όχι μία φορά ανθρώπους εργαζόμενους στην εργασία τους. Μία και δύο κλείνει ο ένας υπάλληλος, παίρνει ο άλλος υπάλληλος. Αυτά τώρα μας λένε ότι μας διορθώνουν. Δεν είναι κάτι ανθρώπινο, δηλαδή αυτά είναι ανθρώπινα. Δεν είναι ότι κάτι πετύχαμε τώρα, πετύχαμε να μην μας ενοχλούν, πετύχαμε να... Δεν βλέπω κάτι, δεν βλέπω κάτι. Δεν είναι η ουσία, λέτε λοιπόν, κυρία Μελάκη. Αυτά τα οποία ακούγονται πρέπει να είναι πολύ βαθύτερη πολιτική απόφαση, σωστή πολιτική απόφαση, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεπληρώσει ο κάθε κακομοίρης από εμάς που χρωστάει και έχει αυτό το δάνειο από πάνω του, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Όταν είπατε στην αρχή ότι μπορεί από τη μία πλευρά να φαίνεται ότι έχει θετικά στοιχεία, αλλά θέλει προσοχή, γιατί εγώ έτσι το μετέφρασα, όπως το παρουσιάσατε. Γιατί στη χώρα μας δεν πάσχουμε από νομολογία, αλλά από εφαρμογή των νόμων. Και όταν μας λέει ότι υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν για τους servicers από το Μάρτιο του 2024, μέχρι τότε τι δηλαδή θα γίνεται? Διότι εσείς έχετε καταγγείλει τα πάντα όλα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις συμπεριφορές. Τώρα, όταν μιλάτε, βλέπουμε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο που εξετάζουμε και νέους παίκτες στην αγορά του χρήματος, εκεί τι θέλατε να πείτε? Κάποιοι θέλουν να ευνοηθούν. Είναι μεγάλο το κέρδος. Όταν μιλάμε τώρα, πήραν τα δάνειά μας 10% και μας ζητάνε 200%, είναι μεγάλο το κέρδος, δεν είναι θεμητό. Δεν είναι, δηλαδή, πήραμε και καθόμαστε και λέμε για τα οπωρολαχανικά αν είναι 5 ευρώ ή 3 ευρώ. Εδώ μιλάμε ότι μας κατασπαράζουν και δεν μπορούν να το καταλάβουν οι οικονομολόγοι, οι οποίοι ανήκουν σε διάφορες κομματικές παρατάξεις, να αντισταθούν. Δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Μα το γενναίο. Σταθείτε ένα λεπτό, κυρία Μελάκη. Αφού λένε μέσα στο νομοσχέδιο, ζητάτε παραπάνω από το 28% κούρεμα της ρυθμισμένης οφειλής, γιατί λένε ότι η βασική αλλαγή που έρχεται με τον εξωδικαστικό, εκτός από την συμπεριφορά, είναι το εξής, ότι από το 17% που είναι σήμερα, πάμε στο 28% το κούρεμα της ρυθμισμένης οφειλής, με την κατάργηση του ελάχιστου ποσού που επιβαλόταν να πληρώσει ο δανειολήπτης για το κομμάτι του δανείου που δεν κάλυπτε η εμπράγματη εγγύηση.
Εντάξει, κάποιες λεπτομέρειες είναι αυτές, αλλά η ουσία είναι ότι εγώ σήμερα δεν έχω ρευστότητα. Έχω ένα σπιτάκι. Πώς περπατάω την άλλη μέρα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Μπορώ να το σώσω? Όχι, δεν μπορώ να το σώσω. Θα δημιουργούν και ένα άλλο φορέα, γιατί να πηγαίνουμε εκεί να γινόμαστε ενοικιαστές των σπιτιών μας, και αν μπορέσουμε μετά, πώς θα μπορέσουμε, αφού δεν μπορούμε να πληρώσουμε τη δόση μας? Θα μπορέσουμε να πληρώσουμε ενίκιο? Θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε το σπίτι μας? Αυτές είναι παγίδες. Γι' αυτό λέμε στον κόσμο να προσέξει. Και βασικά αυτό τώρα το διαφημίζουν ότι κάτι είναι καινούργιο. Δεν είναι καινούργιο. Κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Τι να κερδίσω για 5 και 10 και 20% αφού δεν έχω τίποτα? Δηλαδή δεν έχω ρευστότητα. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να μπούμε σε μια λογικότητα, να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Ότι εντάξει, θέλω να βοηθήσω τον ευάλωτο. Ποιον ευάλωτο, όταν υπάρχουν ας πούμε όρια? Δεν υπάρχουν. Δηλαδή ελάχιστοι ωφεληθούν, ελάχιστοι θα προσφύγουν. Και βεβαίως ο άλλος λέει, με παίρνει στο λαιμό σου, όπως και στο νόμο 3869, στο γνωστό νόμο Κατσέλη, που κάποιοι ενταχτήκανε και αυτοί οι καινούργοι αγοραστές δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν καταλαβαίνουν την νομοθεσία. Και δεν τους είδαμε να εμένουν και να επιμένουν σε Υπουργείο Δικαιοσύνης να γεμίσουμε στον εισαγγελέα όλους αυτούς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις? Όταν εμένα μου λέει το δικαστήριο, μου λέει ο δικαστής ότι θα πληρώνω 100 ευρώ δόση, και μου έρχεται αυτός ο σερβερς και μου λέει θα δώσεις 200, πού είναι, ποιος με προστατεύει από πού? Το σημείο που θέλω την προστασία είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη μου έδωσε ένα νόμο. Η δικαιοσύνη δεν θα εφαρμόζεται μόνο από μένα, το φτωχό, έχοντα τον αξιοπαθούντα. Πρέπει να εφαρμόζεται και από τους καινούργους και από τους παλιούς αγοραστές των αγουλών μου. Μάλιστα. Εμείς το βλέπουμε αλλιώς, έχουμε άλλο πνεύμα και λέμε επί της ουσίας να δούνε τα πράγματα. Τον Έλληνα πολίτη, το φτωχό πολίτη που του δίνει 100 ευρώ για να πάει στο σούπερ μάρκετ, δες αυτό τον πολίτη πώς μπορεί να δίνει 200 ευρώ δόση, αφού του δίνει 100 ευρώ για να επιβιώσει. Κυρία Μελάκη. Δηλαδή ας τα δουν αντίστροφα τα πράγματα και μην μας λένε γενικότερα ότι μας φέρνουν νομοσχέδιο για το καλό μας. Εντάξει, μακάρι να εφαρμοστεί, τουλάχιστον η πίεση και η καταπίεση, σταματήσει αυτό, αλλά αυτό είναι ανθρώπινο, ο καθένας έχει πάνω του τις ανθρώπινες αξίες, τις οποίες κουβαλάει από τις ρίζες του, και δεν θα μπορεί να πιέζει και να εκβιάζει τον κάθε συμπολίτη και εμείς εδώ να τον προσπαθούμε να τον αντρώσουμε, δηλαδή να τους βάλουμε το ανάστημα του. Ναι, συμπαρασταθείτε. Ναι, βεβαίως, γιατί όταν οι άνθρωποι έρχονται θυμωμένοι και μας λένε ότι πήρα συνέχεια, με τηλεφωνούν, με έχουν τρελάνει και κρατάνε οι άνθρωποι τα κεφάλια τους. Εμείς δεν είμαστε ούτε ψυχιατρική κλινική, ούτε ψυχολογική υποστήριξη διαθέτουμε. Όμως, σαν άνθρωποι, κάτι προσφέρουμε για να κρατήσουμε το συνάνθρωπό μας. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζετε. Και επίσης, κρατώ ότι στην διαβούλευση σας έχουν καλέσει ως πολίτες, όπως είπατε στην αρχή, και όχι επίσημα ως Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Τις κρατάμε τις παρατηρήσεις, γιατί νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε και λίγο παρακάτω. Κυρία Μελάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πρέπει να σεβόμαστε, όταν θέλουμε να μας σέβονται, να σεβόμαστε τους θεσμούς ή αλλιώς να τους καταργούμε. Και όχι να υπάρχουν θεσμοί και να τους προδοπατώμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.